Μόνο ως αδιανόητες μπορούν να χαρακτηριστούν οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη ότι φέτος οι τιμές των προϊόντων της Σαρακοστής είναι χαμηλότερες από πέρυσι ενώ στην πραγματικότητα το φετινό τραπέζι είναι 40% ακριβότερο. Μάλιστα επιχείρησε να κάνει μια πολιτική πυρουέτα καθώς επισκέφθηκε φούρνου στη Νέα Ερυθρέα το πρωί της Καθαράς Δευτέρας και σχολιάζοντας την τιμή της λαγάνα ανέφερε ότι έχει αυξηθεί λίγο φέτο λόγω ανατιμήσεων σε ρεύμα και πρώτε ύλε που προήλθαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, όπω ο ίδιο τόνισε, βρισκόμαστε σε φάση αποκλιμάκωση. Τι συμβαίνει όμω στην πραγματικότητα. Το τραπέζι της Σαρακοστής αποδείχθηκε φέτος πανάκριβο, μιας και οι καταναλωτές έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις αγορές των σχετικών προϊόντων. Οι τιμέ στα σαρακοστιανά εδέσματα είναι ανεβασμένε με την παραδοσιακή λαγάνα, τον χαλβά, την ταραμοσαλάτα αλλά και τα θαλασσινά να είναι φωτιά. Την ίδια ώρα ο Άδωνη Γεωργιάδε μιλά για μειωμένε σε σχέση με τι περσινέ τιμέ στο τραπέζι τη Σαρακοστή, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το 2020 η απλή λαγάνα κόστιζε 2,30, ενώ το 2021 2,80. Ένα χρόνο αργότερα, το 2022, η λαγάνα είχε φτάσει στα 3 ευρώ. Η απλή λαγάνα φέτος χτυπά κόκκινο καθώς κυμαίνεται από 3,5 έως και 5 ευρώ εκτός από τους φούρνους της Νέας Ερυθρέας όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει πως την βρήκε στα 3 και 10.